Δεν θα πω στην εταιρεία του νόμου, νομίζω ότι η κυρία Βαλαρέα θα κάνει σε όλα αυτός. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι σήμερα το πρόβλημα των κόκκινων δανείων είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες, η ελληνική οικονομία, η ελληνική κοινωνία. Από το 2010, δυστυχώς, η βασική ενασχόληση των τραπεζών είναι ακριβώς το πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε με επιτυχία το μεγάλο όγκο των πνευματικών δανείων. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ετών και πλέον, οι τράπεζες έχουν προχωρήσει σε μία σειρά από δράσεις. Έχουν προσπαθήσει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό κυρίως μέσω των ρυθμίσεων. Υπάρχει μια γενιά νέων προϊόντων που προσφέρουν οι τράπεζες, προϊόντων ρύθμισης για τη διάφορα κατηγορίες δανείων. Δυστυχώς, η κρίση που ζήσαμε και βιώσαμε και βιώνουμε είναι πολύ μεγάλη. Το μόνο παρήγορο είναι ότι εδώ και μερικούς μήνες, ειδικά μετά το τέλος της δεύτερης φυσιολόγησης, βλέπουμε δειλά-δειλά να υπάρχει μια τάση επιστροφής στην κανονικότητα, στην αγορά. Μπορεί να μην το βλέπετε αυτό πιο πολύ. Εμείς το βλέπουμε κυρίως μέσα από δύο περιοχές. Η πρώτη είναι ότι σιγά-σιγά βλέπουμε να επιστρέφουν καταθέσεις πίσω στις τράπεζες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει, όπως επαναλαμβάνω, μια βελτίωση του κλίματος εκεί έξω και της αλλοδιότητας, μείωση της αλλοδιότητας που υπάρχει. Και το δεύτερο είναι ότι βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα ο ρυθμός δημιουργίας νέων καθυστερήσεων να μπαίνει στην αυτό μήνυμα. Και πιστεύουμε και πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε αυτή την πορεία προς την καθυστερήτητα, τότε η βελτίωση που θα υπάρξει στην οικονομία θα είναι πολύ πιο ισχυρή. Και βέβαια, το πρώτο κλείσιμο από εδώ και πέρα είναι να κλείσει γρήγορα η επόμενη εξερεύνηση. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο η επόμενη εξερεύνηση να κλείσει όσο γίνεται πιο γρήγορα και πιο ομαλά. Μέσα από αυτό το κλίμα, σήμερα, τι λένε οι αριθμοί, λένε ότι το 1-2 δάνειο είναι προβληματικό. Ποσοστό πάρα πολύ μεγάλο. Δεν υπάρχει δυστυχώς άλλη χώρα στον κόσμο και όλο το αγροτικό σύστημα που να έχει τόσο υψηλό δίκτυο σε ένα δανείο. Και τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει συνεχώς να προσπαθούμε να βρούμε και νέους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος. Υπ' αυτή την έννοια, και εμείς θεωρούμε ότι ο εξοικαστικός συμβασμός δίνει μια νέα ευκαιρία, μια νέα δυνατότητα στους δανειολήπτες αλλά και στους τράπεζες και στο δημόσιο να ρυθμίσουν συνολικά τις δουλειές κάποιου. Έτσι, παρά τα διάφορα θέματα και προβλήματα που έχει ο νόμος, όπως το είπαμε, θεωρούμε ότι είναι ένας νόμος ο οποίος είναι ένας καλός νόμος και γίνεται μια πρώτη καλή προσπάθεια για να βοηθήσει αυτήν την κατεύθυνση. Εδώ και μήνες, από τον Μάιο του 2017, έχουμε όλες τις τράπεζες δουλέψει πάρα πολύ σκληρά μαζί με την καταπολίτευση της ενώσεως και σε απόλυτη συνεργασία με την Ελληνική Γραμματεία Διαχείρισης του Κουβέντου και του αλλά και με την ΑΔΕ, με τον κ. Τσιλή, προκειμένου να μπορέσουμε να στήσουμε τις απαραίτητες υποδομές και τα συστήματα και δεν είναι καθόλου εύκολα, θα σας διαβεβαιώ, προκειμένου να λειτουργήσει αυτός ο νέος νόμος. Εδώ και ένα μήνα, 1,5 μήνα, έχουμε αρχίσει και λέω πρώτες πτήσεις. 6.500 κόσμος έχουν δει ήδη και έχουν
κάνει λογική σε αυτήν την πλατφόρμα. Χίλιοι έχουν απορριφθεί για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν και ιδίως με διάφορα αφρικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην αρχή. Περίπου 1000 έχουν περάσει με επιτυχία τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Θυμίζω ότι πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια θετική κρίση ανάμεσα στις τρεις τελευταίες για να μπορεί αυτό να είναι επιλέξιμος. Και τουλάχιστον 600 άτομα έχουν συμπληρώσει μια αίτηση και έχουν με ένα τουλάχιστον διαφορετικό τα 24 αποκτούνται, που σημαίνει ότι έχουν αρχίσει να γίνει στην εργασία συγκλήρωση του καθόλου τη αίτηση. Άρα, δεν είναι αυτή τη στιγμή όπω επειδή έχουμε κάνει, είναι λίγο πάνω από 100 ειδήσει που έχουν μπει στο σύστημα, αλλά υπάρχει ήδη δυνητικά ένα στόχο περίπου 600 ειδήσεων που σε ένα μήνα από σήμερα θα έχουν και αυτές φτάσει στο στάδιο για να προσταλούν στον συντονιστή. Κατά την εκτίμησή μου, και γι' αυτό ξέρω ότι έχουμε κάνει και πολλέ χιλιάδε υποδομέ και ειδικά σε διαδραστικό επίπεδο, θεωρώ ότι κατά την επόμενη διετία, γιατί ο νόμος ισχύει μέχρι το 2018, θεωρώ ότι δεκάδες χιλιάδες, για να πω εκατοντάδες, αλλά δεκάδες χιλιάδες υποστηρίξεων θα βρουν μια λύση μέσα από αυτό τον μηχανισμό. Εννοείται ότι είναι ένα νέο νόμο, μια νέα διαδικασία, ένα νέο μηχανισμό. Πρέπει να δούμε κι εμείς λίγο για να καταλάβουμε καλύτερα την ποιότητα των ειδήσεων που θα έρθουν. Τι είδους ειδήσεων είναι μεγάλες, μικρές, το είδος των προβλημάτων, προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε και τις λύσεις που απαιτούνται προκειμένου εν τέλει το χρέος ιδιωτικό αλλά και δημόσιο να γίνει πιο σωστό. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Είναι πρώτη φορά, όχι και είδα αυτό λίγο, είναι πρώτη φορά που δίνεται δυνατότητα συνολικής ρύθμισης των οφειλών ιδιωτικού και δημοσίου. Και από την άλλη μεριά όμως, ακριβώς για να προστατεύσουμε, για να προστατευτούμε, να προστατεύσει ο νόμος από την κακή κρίση από τους αγγλικούς αποκριωτές, και είναι πολλοί αυτοί στο διαδρομό, απαιτεί την απόλυτη συνεργασία του δασμολογητή και τη συνέντευξή του προκειμένου να δώσει μία σειρά από στοιχεία που ισοδυναμούν με την πλήρη του τραπεζικού και του φορολογικού απολύτου. Με άλλα λόγια, ο νόμος δεν είναι πολύ απλά. Θα μου αποκαλύψει πλήρως την οικονομική σου κατάσταση, όπως αυτή αποτυπώνεται σε όλα τα χρηματοπιστωτικά στην Ελλάδα, καθώς επίσης και στο δημόσιο, εφορία και στατιστικά τα δουλειά. Και εφόσον συμβεί αυτό, τότε ναι, εμείς θα προχωρήσουμε να δώσουμε μία λύση τέτοια που να καθιστά το συνολικό χρέος βιώσιμο. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, αρκεί βέβαια να μην κάνει και τάξη.